Μα εγώ έχω έρθει δουλειά. Γιατί θα πρέπει να πληρώσω? Έχετε ακούσει ποτέ αυτή την αντίρρηση? Κατά καιρούς, διαβάζοντας άρθρα ή σχόλια ή βλέποντας βίντεο από ανθρώπους που μοιράζονται τις αρνητικές τους εμπειρίες στο δικτυακό marketing ή με ανθρώπους του δικτυακού marketing, αναφέροντας το ότι εγώ πήγα εκεί για δουλειά και αυτοί μου ζήτησαν χρήματα για να ξεκινήσω. Οπότε σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο, πρώτον για όσους ψάχνουν να ασχοληθούν με μια εταιρεία δικτυακού marketing και κάποιος τους ζητάει να πληρώσουν, και δεύτερον, για όσους ασχολούνται με το δικτυακό marketing, τι χρειάζεται να κάνουν για να μην χρειαστεί να ακούσουν ξανά αυτή την αντίρρηση. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr / blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Μα εγώ έρχεται δουλειά. Γιατί θα πρέπει να πληρώσω? Ας δούμε αρχικά γιατί κάποιος να έχει αυτή την αντίρρηση. Πιστεύω ότι αυτή η αντίρρηση έρχεται κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, ίσως και μοναδικός λόγος, είναι ότι το άτομο που ακούει ή βλέπει μία παρουσίαση για την επιχειρηματική ευκαιρία μιας εταιρείας δικτυακού marketing δεν ψάχνει κάτι τέτοιο, αλλά ψάχνει μία υπαλληλική δουλειά με μισθό, μεροκάματο ή κάτι τέτοιο. Οπότε κάποιος ψάχνει για μία δουλειά όπου θα έχει ένα στάνταρ ωράριο, θα έχει ένα μισθό ή μεροκάματο ή κάτι τέτοιο, βλέπει μία αγγελία ή μία διαφήμιση ή μία δημοσίευση ή λαμβάνει ένα μήνυμα, ανταποκρίνεται και οδηγείται σε μία παρουσίαση χωρίς να του έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται για υπαλληλική σχέση. Και ενώ περιμένει να ακούσει για μια δουλειά μισθωτού, ακούει για πακέτα εγγραφής και ότι θα πρέπει να πληρώσει. Εδώ προφανώς η ευθύνη είναι δική μας. Δεν θέλω κάποιος δηλαδή να έρθει σε μια παρουσίαση απλά και μόνο για να πω ότι έφερα ακόμα ένα άτομο σε μια παρουσίαση. Θέλω να ξέρει ότι πρόκειται για μια πρόταση συνεργασίας. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να το εξηγήσω στα πάντα το τηλέφωνο ή από τα μηνύματα από πριν έρθει, αλλά το λιγότερο είναι ότι θα πρέπει να ξέρει ότι δεν αφορά υπαλληλική σχέση ή κάτι τέτοιο. Και ότι αφορά κάτι επιχειρηματικό. Βάζω αγγελίες, με παίρνουν τηλέφωνο, κάνω αρχικά κάποιες ερωτήσεις και μετά πριν προχωρήσω λέω αυτό. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω τι ζητάμε. Εμείς ζητάμε άτομα για ανεξάρτητη επαγγελματική συνεργασία και όχι για υπαλληλική σχέση. Είναι σαφές αυτό? Αν πει όχι, λέω δηλαδή δεν ζητάμε υπαλλήλους με μισθό ή μεροκάματο, αλλά ανεξάρτητους συνεργάτες με ελεύθερη επιλογή ωραρίου και ένα πολλαπλό σύστημα αμοιβών. Εσείς ψάχνετε κάτι αποκλειστικά σαν υπάλληλος ή είστε ανοιχτός και σε κάτι δικό σας? Οπότε εδώ, αν και την αγγελία μου είναι σαφές ότι πρόκειται για συνεργασία, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, λέγοντας αυτό, γίνεται ένα πρώτο ξεκαθάρισμα. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα γίνει μια πρόσκληση σε κάποιο γνωστό μας από ένα μήνυμα ή από ένα τηλεφώνημα, όπου εκεί ίσως να μην μπορεί να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Ωστόσο, κατά την παρουσίαση, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν του προτείνουμε υπαλληλική σχέση, αλλά συνεργασία. Ότι θα ξεκινήσει τη δική του δραστηριότητα, τη δική του επιχείρηση. Εναλλακτική μεν, επιχείρηση δε. Οπότε, αν είμαστε οκ από μεριάς μας, αν είμαστε ξεκάθαροι για το τι δεν αφορά και το τι αφορά μέσα στις άκρες αυτή η πρόταση, τότε ως επιτοπλίστων δεν θα δεχόμαστε αυτή την αντίρρηση. Αλλά, κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με αυτό, για όσους όντως ψάχνουν μια δουλειά και λένε γιατί θα πρέπει να πληρώσω για να ξεκινήσω, ακούγεται λογικό μεν, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν ήταν να βρείτε μια δουλειά σε μια εταιρεία και σας έλεγαν ότι πρώτα θα πρέπει να περάσετε από μια εκπαίδευση, την οποία ναι μεν θα πληρώσουμε εμείς σαν εταιρεία, αλλά θα πρέπει να μετακινήσετε κάθε μέρα για μια εβδομάδα στην τάδε περιοχή με δικό σας μέσο, με δικό σας όχημα. Δεν θα πρέπει να πληρώσετε βενζίνες, πάρκινγκ κλπ. Για μια εβδομάδα? Αυτό δεν είναι ένα κόστος 100 ευρώ? Είναι. Σε άλλες περιπτώσεις, για να βρείτε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσετε κάποια σεμινάρια, κάποια μαθήματα, κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από μόνοι σας, για να μπορέσετε να αποκτήσετε τις δεξιότητες, τα προσόντα, για να σας δεχτούν στη συγκεκριμένη θέση. Και αυτά τα μαθήματα, αυτή την εκπαίδευση, την πληρώνετε εσείς. Πρακτικά είναι μια επένδυση στις δεξιότητες για να έχετε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Είναι κάτι παρόμοιο. Και δεν μιλάω καν για τις σπουδές. Δηλαδή, αν κάποιος περάσει π.χ. στο παιδαγωγικό και θέλει μετά να δουλέψει σε ένα ιδιωτικό σχολείο σαν υπάλληλος, θα πρέπει να επενδύσει κάποιες χιλιάδες ευρώ όλα τα χρόνια των σπουδών του για να μπορέσει να έχει τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα για να το συμπεριλάβουν στους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Και αυτό λοιπόν είναι μια επένδυση. Είναι ένα αρχικό κόστος, ακόμα και για μια υπαλληλική θέση. Οπότε ναι μεν, εμείς θα πρέπει στο δικτυακό marketing να κάνουμε καλύτερη δουλειά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για υπαλληλική σχέση, αλλά για ανεξάρτητη σχέση συνεργασίας. Από την άλλη όμως, αν ψάχνεις για εργασία,
Κάποιες φορές θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος ούτως ή άλλως να κάνεις κάποιο είδους επένδυση για να μπορέσεις να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις τη συγκεκριμένη δουλειά. Γράψτε μου στα σχόλια, είχατε κάποια εμπειρία που πήγατε σε ένα ραντεβού για δουλειά και τελικά ήταν παρουσίαση για μια εταιρεία δικτυακού marketing, μια εταιρεία MLM? Αν γνωρίζατε ότι δεν πρόκειται για παλιλική σχέση, θα πηγαίνετε ούτως ή άλλως? Γράψτε μου την εμπειρία σας. Αν έχετε τέτοια εμπειρία, καταλαβαίνω απόλυτα πώς αισθάνεστε. Και εγώ έτσι θα ένιωθα αν με τραβούσαν σε ένα ραντεβού για κάτι, ενώ είχα σκοπό να μου δείξουν κάτι άλλο. Αυτό που ανακάλυψα όμως είναι πως οτιδήποτε και αν θέλεις να κάνεις, είτε είναι αυτό η δική σου δουλειά, είτε είναι το να δουλέψεις για κάποιον άλλον, θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις, είτε στην επιχείρηση, είτε στον εαυτό σου. Γνωρίζω άτομα που επενδύουν κάθε μήνα ένα 10-20% του μισθού τους στις μετακινήσεις. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να παίρνει 800 ευρώ και από αυτά τα 150 με 200 ευρώ να τα δίνει σε βενζίνες. Αν λοιπόν είναι να επενδύσω σε κάτι προσωπικά, προτιμώ να επενδύσω σε μια δική μου επιχείρηση και όχι για την επιχείρηση κάποιου άλλου. Αλλά αυτός είμαι εγώ. Αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, με το MLM, τις απευθείας πωλήσεις ή πωλήσεις οποιοδήποτε είδους και θέλεις να μάθεις πώς να επικοινωνείς αποτελεσματικά με τους υποψηφίους σου, ώστε να μην συναντάς τέτοιου είδους αντιρρήσεις ή αντιδράσεις, έχω ετοιμάσει μια πεντάωρη εκπαίδευση που λέγεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση και στην οποία εξηγώ τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας, τα βήματα της φόρμουλας πρόσκλησης, τη φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων και έχω και ηχογραφημένες συνομιλίες μου με πραγματικούς υποψηφίους όπου δείχνω στην πράξη πώς λειτουργούν όλα αυτά που θα μάθετε στην εκπαίδευση. Για να βρείτε αυτή την εκπαίδευση, μπείτε στο GreekCoach.gr/invite. GreekCoach.gr/invite. Εσείς έχετε ακούσει ποτέ αυτή την αντίρρηση? Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο όπου και το βλέπετε και αν θέλετε, μοιραστείτε μαζί μου πώς την αντιμετωπίσατε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, κάντε ξεκάθαρο στους ανθρώπους που επικοινωνείτε ότι δεν πρόκειται για μια δουλειά, αλλά για μια συνεργασία. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr/free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr/free.